Ολοκληρωτική είναι η καταστροφή στο γραφείο πολιτικής γης στο ισόγειο του κτηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας από την εμπριστική επίθεση με δράστες τρεις κουκουλοφόρους στις 2.30 τα ξημερώματα. Οι άγνωστοι έσπασαν το παράθυρο του συγκεκριμένου γραφείου και πέταξαν στο ιστορικό του τρεις βόμβες Μολότοφ. Οι δύο από αυτές εξεράγησαν και προκάλεσαν κόλαση φωτιάς. Φύγαν άμεσα τρία αυτοκίνητα με 8 άντρες και ο επιχειρησιακός αξιωματικός. Φτάσαν έγκαιρα στο συμβάν, σπάσαν το παράθυρο. Μπήκαν μέσα, κάναν την κατάσβεση της πυρκαγιάς, η οποία όντως είχε θέμα, δηλαδή αν αργούσαμε κι άλλο, είχε τροφή η πυρκαγιά να προχωρήσει, είχε αρχεία, είχε γραφεία, έφλεκτα πράγματα, τη θέσανε γρήγορα υπό έλεγχο. Δεν πέτυχαν προφανώς στο σκοπό τους, διότι η πυροσβεστική παρενέβηκε άμεσα, ειδοποιήθηκε αμέσως και έσβησε τη φωτιά. Δηλαδή εγώ ήρθα εδώ 3:20, μέσα σε 40 λεπτά η φωτιά δεν υπήρχε. Βέβαια έχει καταστραφεί ολοσχερός όλο το γραφείο, όλο το αρχαιακό υλικό. Καταστράφηκε υλικό από την Διεύθυνση Πολιτικής Γης, από τους αναδασμούς και από τα κτηματολόγια, σχεδόν όλη τη περιοχή Αγχιάλου. Το λέω αυτό για να καταλάβουν κάποιοι ότι προκαλώντας ζημιά σε δημόσια κτίρια, προκαλούν ζημιά στον εαυτό τους, στους πολίτες, στους συμπολίτες, στους συγγενείς τους και στους Έλληνες οι οποίοι θα πληρώσουν για όλο αυτό, γιατί η δημόσια περιουσία δεν ανήκει ούτε στην Κολυνδρίνη, ούτε στον εκάστοτε αντιπεριφερειάρχη, αλλά ανήκει σε εμάς, όλους μας. Οι κουκουλοφόροι αμέσως μετά την πράξη τους επιβιβάστηκαν σε γιατροχή αυτοκίνητο που είχαν σταθμεύσει επί της οδού Αντωνοπούλου πίσω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας και κινήθηκαν προς την Αναλήψεως όπου προσέκρουσαν στη διαχωριστική νησίδα. Επανέφεραν το αυτοκίνητο στην πορεία του και μέσω της Αναλήψεως κινήθηκαν στη συνέχεια προς την Κάπα Καρτάλη όπου χάθηκαν τα ίχνη τους. Οι κάμερες τους έχουν καταγράψει τόσο κατά την εμπριστική επίθεση όσο και κατά την επεισοδιακή αποχώρησή τους. Ελέγχονται οι κάμερες, γιατί το κτίριο έχει γύρω-γύρω κάμερες. Ελέγχεται επίσης το αυτοκίνητό τους, ενδεχομένως να μπορέσουμε να δούμε τα στοιχεία της πινακίδας και θεωρώ ότι σύντομα θα βρεθούν αυτοί που το έκαναν, οπότε θα δούμε και το λόγο τον οποίο θεωρούν οι ίδιοι ότι υπάρχει, γιατί λόγος για κάτι τόσο ανεγκέφαλο δεν υπάρχει, και το λόγο και που σκόπευαν τέλος πάντων πέρα από την καταστροφή, τι μήνυμα θέλαν να περάσουν, γιατί ακόμα ψάχνουμε. Αν εσείς καταλάβατε μήνυμα, εμείς δεν το ξέρουμε. Οι επιθέσεις αυτές δεν λύνουν τα προβλήματα, αλλά προκαλούν άλλα. Η επίθεση αυτή είναι βάναυση και βάναυσο χτύπημα στα ιδεώδη για ελεύθερη ανθρώπινη κοινωνία. Είναι χτύπημα στη δημοκρατία. Εμείς θα συνεχίσουμε να δουλεύουμε αποφασιστικά για ένα καλύτερο κόσμο. Ήθελαν να κάψουν ολόκληρο το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας Μαγνησίας, σημειώνει η αντιπεριφερειάρχης Δωροθέα Κολυνδρίνη. Θεωρώ όμως ότι ο στόχος ήταν να καεί το κτίριο, γι' αυτό και επέλεξαν τη συγκεκριμένη ώρα όπου είναι όλα νεκρά. Γιατί η Περιφερειακή Ενότητα μετά τις 5 της και αλλιώς δεν είναι ενεργή, άρα θα μπορούσαν και το απόγευμα να το κάνουν. Προτίμησαν μια ώρα νεκρή, ελπίζοντας ότι θα καθυστερούσε η πυροσβεστική και ξέραν ότι ενδεχομένως πίσω από εκείνο το γραφείο υπήρχαν και πάρα πολλά μηχανήματα της πληροφορικής, τα οποία ευτυχώς δεν επηρεάστηκαν. Οπότε στόχευσαν στο συγκεκριμένο γραφείο για να πετύχουν καλύτερα το στόχο της καταστροφής. Η κυρία Κολυνδρίνη δήλωσε ότι η κλιμάκιο της Αντιτρομοκρατικής Υπηρεσίας ήρθε στο Βόλο και συνέλεξε υλικό από τις κάμερες που υπάρχουν γύρω από το κτίριο της Περιφερειακής Ενότητας. Από την επίθεση καταστράφηκε ολοσχερό στο Γραφείο Πολιτικής Γης που έχει αντικείμενο αναδασμούς, απαλωτριώσεις, δασικές εκτάσεις και εκτιματολογικά δεδομένα. Βρήκαμε μια κατάσταση τραγική το πρωί. Κάηκε ολοσχερό ένα γραφείο της τοπογράφου μηχανικού μας. Με σημαντικό αρχείο μέσα, από υποθέσεις επιτροπών, από αρχεία, να σας πω μόνο ότι, χωρίς να σημαίνει αυτό ότι κάηκαν όλα έτσι, ότι το τμήμα μας έχει αρχεία από το Θεσσαλικό Γεωργικό Ταμείο, από το 1910 και μετά. Έτσι, τέτοιου είδους αρχεία κάηκαν, κάποια αιτήματα πολιτών, τα οποία δεν ήταν ούτε σκαναρισμένα, γιατί έχουμε για ένα κομμάτι μεγάλο, είναι σκαναρισμένο και ψηφιοποιημένο. Προσπαθήσαμε να σώσουμε κάποιους φακέλους, τους βγάλαμε εδώ μισοκαμένους, τους βάλαμε εδώ σε ένα άλλο γραφείο, για να κάνουμε τη Δευτέρα έναν έλεγχο και να δούμε τι μπορούμε να σώσουμε από αυτά που βρήκαμε εκεί.